Από το ξεκινήσουμε. Έχω από τις 12 η ώρα το βράδυ. Αυτό λέω. Τι είναι να κάνω. Τι κάνω. Για άλλη μια φορά η περιοχή του Τυρνάβου και του Θαμασίου έχει πληγεί από ένα καταστροφικό χαλάζι. Η ζημιά αγγίζει το 100%. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι εδώ, είναι κοντά στους παραγωγούς και στους αγρότες για άλλη μια φορά. Πρέπει να δούμε άμεσα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το χρόνο των αποζημιώσεων. Είναι ανάγκη οι αγρότες, οι παραγωγοί να έχουν άμεσα την αποζημίωσή τους. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι η λειτουργία του ΕΛΕΓΑ. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους και είναι ένα ζήτημα που πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Ο ΕΛΕΓΑ χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται μέσα, χρειάζεται ανθρώπους, χρειάζεται αλλαγή του κανονισμού. Οι αγρότες πληρώνουν καθημερινά και σε αιτήσια βάση ένα μεγάλο ποσό στον ΕΛΕΓΑ. Πρέπει επιτέλους να δουν αυτά τα χρήματά τους να πιάνουν τόπο. Πρέπει επιτέλους ο ΕΛΕΓΑ να γίνει σύμμαχός τους στην καθημερινή προσπάθεια που κάνουν. Γιατί αν τραβήξει 5 μήνες, μια επιστροφή 5 μήνες δεν υπάρχει. Άσε 5 μήνες. Κάνουμε τις δύο μήνες. Για να πούμε τις 2 μήνες μπορούμε να κάνουμε τις εκθέσεις για να φύγουν να πάνε κάτω, για να πιάσουν τα από κάτω και να πιάσουν τα μία. Όχι κανέναν άλλο. Γιατί η διαδικασία ξεκινάει από εσάς και πάει μετά κάτω στην Αθήνα για να πληρωθούν. Έτσι δεν πάει δουλειά. Άρα πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρώτο στάδιο από εδώ. Όταν θα γίνουν δηλώσεις. Πάνω από 5.000. Όσο γίνεται άμεσα. Και την επόμενη μέρα μετά κάποια εκτίμηση. Κάνω δηλώσεις και την επόμενη. Δεν νομίζω κανείς να θέλει να κάνει δηλώσεις. Άμα βάλουμε έναν στόχο, ρε παιδί μου, να κοιτάξουμε τον κάνουμε φυσικό. Δεν είμαστε ούτε να σα κοιτάξουμε ούτε να τρέχουμε γιατί ξέρω ότι έχει κι άλλε δουλειέ. Μπορεί να βρει κι άλλο χαλάκι. Που ξέρω ότι είναι έτσι. Πώ πήγε η δουλειά φέτο είναι 4 φορέ και μόνο εδώ πέρα το ψωμάκι χαλάκι. Για εσά επιβαρύνει τη δουλειά. Το πράγμα είναι δύσκολο. Γιατί δεν κοιτάμε αν μπορούμε να βάλουμε ένα χρονικό ορίζοντα, να δούμε μέχρι πότε μπορούμε για να φύγουν, για να ελπίζουν να πάμε κάτι από εκεί. Δεν μπορεί να μπει ο χρονικό ορίζοντα. Δεν μπορεί να μπει ο χρονικό ορίζοντα. Πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις πρώτα απ' όλα. Εκτιμήσεις είναι χρονικό ορίζοντα. Τον Αύγουστο μήνα. Μισό. Χρονικό ορίζοντα εκτιμήσεων. Πρέπει μετά να παραλάβουμε το αρχείο του ΟΠΚΕΠΕ και να γίνουν συνδέσεις με τα αγροτεμάχια. Αυτό είναι χρονοβόρο. Πριν τον Οκτώβριο, μέσα Οκτωβρίου, εγώ το βλέπω λίγο αδύνατο. Μακάρι. Αυτός. Μακάρι. Θέλω κάποιος να μην πει μια ημερομηνία. Ναι, αλλά δεν είναι σίγουρο όμως ότι θα είναι μέσα από τότε. Ναι, ξέρω όμως πιέζουν όμως 10 άτομα παραπάνω. Θα γίνουν μετά την παραλαβή του αρχείου από τον ΟΠΚΕΠΕ και θα, όπου θα γίνει και η σύνδεση με τον ΟΠΚΕΠΕ και μετά. Δεν γίνεται νωρίτερα. Άρα είναι και θέμα από εκεί πέρα. Είναι θέμα που θα πω ότι θα, πάει, θα γίνει το αρχείο από τον ΟΠΚΕΠΕ για να γίνει σύνδεση των πορισμάτων. Θέλει τετράμινο. Ναι, εγώ μπορεί να αυτό να είναι, δεν ξέρουμε πότε θα πάρουμε το αρχείο του ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό θα πιέσουμε εμείς τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό θα πιέσουμε εμείς. Πρώτα απ' όλα αυτό που έχει να γίνει σωστά εκτιμήσεις, να μπούμε άγκυρα, έμεσα, άμεσα και να κάνουμε τις εκτιμήσεις. Έτσι. Μετά, στη δεύτερη φάση, και καλώς έχω τον προγραμματικό να προκύψουν και άλλες ζημιές, να πάμε και να γράψουμε τα απορρίμματα, να τα συνδέσουμε με το αρχείο του ΟΠΚΕΠΕ, με τα χαρτογραφικά, να σταλεί στην Αθήνα. Για να γίνει η πληρωμή, η σύνδεση, η πληρωμή μάλλον. Χαλαζόπληκτη ή θεμενιόπληκτη περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί. Αυτό είναι θέμα του Δήμου, δεν είναι θέμα. Χαλαζόπληκτη περιοχή είναι. Θεμινίστε δεν έχουμε εμείς και εμείς. Είναι θέμα του Δήμου, της περιφέρειας, αλλιώς δεν είναι. Αυτά που είναι η πρώτη φορά δηλωμένα τα χαλάζια, από τον Απρίλιο, θα ξαναδηλωθούν τώρα. Όχι, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει εκτίμηση. Γιατί εγώ είπα στις κυρίες και λέει. Αν δεν έχει γίνει. Πού να ξέρουμε αν πήρε δεύτερο να ξαναβάλουμε άλλη ζημιά. Αν δεν έχει γίνει. Γιατί ένα κύμα με νεκταρίνια εκεί πάνω. Το δήλωσα εγώ, ήρθε, το έκανε μια πρώτη εκτίμηση. Άμα έχει περάσει πρώτη διαφορά, θα ξαναδηλώσει και θα ξαναπληρώσει. Άμα έχει περάσει ο πόνος και το έχει εκτιμήσει. Πρόχειρα λέει πριν τη συγκομιδή μια εβδομάδα να τα ξαναδούμε.
Πέρασε πριν 20 μέρες. Άρα, εσύ τι γίνεται. Τώρα αυτή λέει θα ξαναρθεί μετά από 10 μέρες που θα είναι στην Ελλάδα. Άρα, που έχει πέσει κι άλλο χαλάζι, εσύ από τη στιγμή που περάσει η γεωπόνη από το χωράφι σου, θα δηλώσει ξανά κανονικά. Από εδώ, Ζαΐρα, μέχρι πέρα που κάνουμε όλα τα λάδια, τώρα πρέπει να διάβουμε. Όλα μαζεμένα τα έχεις εσύ, δεν έχεις το φινά. Εδώ λίγο παρακάτω από κι άλλα. Εδώ είναι το. Έτσι πως το βλέπετε. Κιλά. Ναι. Και με τι είστε. Για πες μας. Κιλά. Εγώ να σας πω, εσύ δεν μου πεις. Εγώ το εκτιμώ τριστών. Τριστών. Θα το εκτιμήσετε τριστών ως μεθαύριο. Γιατί άλλα βλέπετε και άλλα εκτιμάτε. Γι' αυτό δεν μπορείτε να απαντήσετε. Δεν νομίζω. Εδώ κοιτάμε πάρουν κανένα φράγμα να καλύψουν γιατί οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο. Είναι μαύρο. Μαύρη σε κατευθείαν από κάτω. Αυτό το πράγμα, μιλάμε θα γίνει ζημιά στο χοντρό. Φαντάζεσαι τώρα στα ψηλά λεπτόκλαδα. Δεν θα μείνει φέργα. Δεν θα μείνει φέργα για τον χρόνο, δεν μιλάμε για σημείο πράγμα, όχι... Άκου να σου πω τώρα, εντάξει τα πήγε ο πρόεδρος, εμείς τι ζητάμε. Πέραν της άμεσης καταγραφής, θέλουμε και άμεση προκαταβολή για να επιβιώσουμε. Έτσι, είναι απαράδεκτο να πληρώνει λεγά 18 μήνες μετά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δεν υπάρχει. Εάν προχωρήσετε εδώ μέσα αυτό εδώ που θα πάτε τώρα, θα δείτε μόνο βέργες. Εκεί να δείτε τι θα γίνει. Εκεί. Αν πάτε εκεί πέρα που λέει τώρα. Έχει βέργες εδώ. Έχει βέργες. Εκεί δεν υπάρχει ούτε φύλλο τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή μιλάμε ότι. Βρισκόμαστε στην περιοχή Μυρκέζη με τον Θανάση Παιδί. Είμαστε εδώ πέρα για να δούμε τις ζημιές που προκάλεσε το τελευταίο χαλάζι. Είναι η τρίτη χαλαζόπτωση που χτυπάει τους τελευταίους δύο μήνες στο Δαμάση. Τι βλέπετε πλέον με τα μάτια σας? Στο ίδιο έργο θεατές. Για άλλη μια φορά, η παραγωγή του Δαμασίου και της ευρύτερης περιοχής του Τουρνάβου έχουν υποστεί μια καταστροφή άνευ προηγουμένου. Μιλάμε για μια καταστροφή που αγγίζει το 100%. Οι άνθρωποι δεν θα πάρουν καθόλου παραγωγή, οι άνθρωποι δεν θα πάρουν καθόλου εισόδημα και εδώ τίθεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι απαράδεκτο ο ΕΛΓΑ να πληρώνει τις αποζημιώσεις 18 μήνες και 24 μήνες μετά. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν σε μηνιαία βάση τις εισφορές τους. Είναι άνθρωποι που καθημερινά αυτοί παλεύουν για τις οικογένειές τους. Πρέπει να έχουμε και δίκες που το βλέπω ότι σήμερα είναι αντικειμενικά, το λένε όλοι τη ζημιά είναι 100%, αλλά και άμεσο χρόνο πληρωμής. Πιο γρήγορες πληρωμές. Δεν αντέχουν άλλο η παραγωγή, δεν αντέχουν άλλο οι οικογένειές τους, δεν αντέχει άλλο η τοπική οικονομία. Θα πιέσουμε όλοι ώστε το ΕΛΓΑ να πιέσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το ξαναλέω. Είναι απαράδεκτο να πληρώνει ο ΕΛΓΑ μετά από 18 μήνες. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Τέλειος.